τα σχόλια και ο τρόπος με τον οποίο το κίνημα αλλαγής έχει ως τώρα αντιμετωπίσει, διαχειριστεί τις αποκαλύψεις Τσουκάτου. Εγώ δεν θα είμαι ευγενής, κύριε Μελιγκόνη. Ήτανε βόμβες μεγατόνων αυτά που είπε ο Τσουκάτος. Mm. Μπορεί να τα ξέρουμε θεωρητικά. Ο Τσουκάτος τα είπε ανοιχτά και στα ίσα. Και θα περίμενα στοιχειωδώς ένα σχόλιο από κάποιους από το κίνημα αλλαγής που βιάστηκαν να βρίζουν το Μωραΐτη και τον Τόλκα. Ένα σχόλιο. Mm-hmm. Και δεν άκουσα κανένα. Είναι κατάτια. Το λέω ευθέως. Είναι κατάτια για αυτό το κόμμα που πραγματικά τον εγώ τους τελευταίους που θα αμφισβητήσω ότι πρόσφερε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, βάλε τη μισή κοινωνία πάλι στο παιχνίδι, κύριε Μελιγκόνη. Και αυτό πρέπει να του το πιστώσουμε. Είναι κατάτια όμως, γιατί μετά από αυτή την περίοδο μεσολάβησαν πράγματα πολύ άσχημα για αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Και δεν ακούσαμε κανένα σχόλιο για αυτά που είπε ο Τσουκάτος. Για όνομα του Θεού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν βουλευτής. Μια κουβέντα, να βγει να πει κάποιος κάτι. Επειδή πολλοί σεναριολόγοι και σεναριογράφοι, αν και εσείς, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, το λέγατε και στις κατηδίαν και στις δημόσιες συνομιλίες, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά πάντως υπήρχαν πολλά σενάρια ότι στον επόμενο ανασχηματισμό θα ήσασταν στην κυβέρνηση κλπ. Θέλω το σχόλιο σας για τις αλλαγές, τις περιορισμένες έκτασης αλλαγές, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έγιναν σήμερα. Κατά τη γνώμη μου ήταν σωστές. Εγώ θεωρώ θετικό το άνοιγμα, ας πούμε, στο. Στην κεντροαριστερά. Στη σοσιαλδημοκρατία, ας το πούμε, κεντροαριστερά. Mm-hmm. Το θεωρώ θετικό άνοιγμα, δεν το θεωρώ αρνητικό. Νομίζω ότι αυτονόητα είναι αυτά που γίνανε. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι σωστά έκανε και αναβάθμισε και το Κατρούγκαλο. Δεν έχει νόημα ο Κοτζιάς να γίνει για 3 μήνες υπουργός, γιατί ή για 6 μήνες που θα mm-hmm. γίνουν εκλογές, αν γίνουν τον Οκτώβριο. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση και δεν νομίζω ότι έγινε κάτι φοβερό και τρομερό. Καλυφθήκανε κάποιες θέσεις. Και δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό το πότε. Γιατί άκουσα αναλύσει ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα επειδή δεν έκανε ευρύ ανασχηματισμό. Από πού και ως που βγαίνει αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, mm-hmm. πρέπει να πότε πάει. Πρέπει να γίνει. Οκτώβρη πρέπει να πάει για μένα. Πρέπει να πάει Οκτώβρη. Και θα σα πω και κάτι που μπορεί να εκτεθώ. Οι εξελίξεις, το σκάνδαλο της Νοβάρτης, του Κελπνό και του Τινάν, πιστεύω θα είναι ραγδαίες και τεκτονικές ίσως τους επόμενους μήνες. Κρατήστε το αυτό. Εγώ το κρατάω απλώς επειδή εδώ και καιρό όλοι αυτό λένε, όλοι αυτό λέτε, οι πληροφορίες προς τα εκεί συγκλίνουν, αλλά προς το παρόν μένουμε στο να το λέμε. Δεν σας προβληματίζει λίγο αυτό? Θα έπρεπε να προβληματίζει τους Έλληνες πολίτες ότι μετά τη συνέντευξη Ζωσεράν, κύριε Μελιγκόνη, πριν 14 χρόνια, χρειάστηκαν 14 χρόνια για να πάει μια εισαγγελέα να ενεργοποιηθεί, η Ζαμανίκα και η Τουλουπάκη, και να βρεθεί ο Παπαντονίου, που το εύχομαι το τεκμήριο Τσαθώτης να το χρησιμοποιήσει, να βρεθεί προφυλακισμένος. Και θέλω να θυμίσω ότι στην προανακριτική που έγινε πριν 1,5 χρόνο, mm-hmm. κάποιοι μίλαγαν τότε πάλι για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, για σκευωρίες και τέτοια. Όταν προφυλακίστηκε ο Παπαντονίου, λέξη, σιωπή, οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί δεν βγήκαν να στηρίξουν πάλι. Μούγκα. Συγγνώμη για την έκφραση. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά, κύριε Μελιγκόνη, και εγώ ευχαριστώ. Καλό.